Γεια σας. Θα μιλήσουμε για την Παναγία Αργοεπίκο ή Άγιο Ελευθέριο. Πρόκειται για μια βυζαντινή εκκλησία μακεδονικής δυναστείας του 12ου αιώνα, τέλη του 12ου αιώνα μετά Χριστού. Όπως δηλώνει η τελευταία ονομασία, βρίσκεται στην νότια πλευρά της σημερινής Μητρόπολης της Αθήνας, στην ομώνυμη πλατεία. Είναι ημισύνθετος και εγγεγραμμένος ναός. Ο τούλος του ναού είναι το αρχαιότερο σωζόμενο παράδειγμα του μακεδονικού τύπου στην πόλη και ακολουθεί το σύστημα δόμησης. Το μνημείο είναι ιδιαίτερα διδακτικό, δεδομένου στο νότερο τμήμα των εξωτερικών τείχων, δηλαδή από το ύψος των ανοφλίων των παραθύρων και πάνω, ενσωματώνει με μοναδικόν τρόπο 90 ανάγλυφα διαφορετικών εποχών, αποτελώντας έτσι μια επέθρια έκθεση, θα λέγαμε, γλυπτών. Τα γλυπτά αυτά, θωράκια κτλ., χρονολογούνται από τους αρχαίους και ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και τη μισοβυζαντινή περίοδο. Ο κομαδαϊκός Μη Χατζηδάκης συνέθεσε το ενώ με την χωρισμένη μορφή του αρχαιολάτρη Μητροπολίτη Μιχαήλ Χιονιάτη. Στο κάτω τμήμα μέχρι το ύψος των ανοφλίων των παραθύρων χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι ακόσμητοι δόμοι. Οι τοιχογραφίες του ναού ανήκουν στον αρχαίο 20ο αιώνα π.Χ. Και μέσα, καθώς πήραμε στην κύριο ναό, υπάρχουν και τα σκαλισμένα μορφές ζώων.